Θα πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο τον Χρυσάνθου στο Στρασβούργο, καθώς συζητείται η έκθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Γιώργο, ερχόμαστε κοντά σου. Τι καταγράφει η κυρία Πύρη? Καλώς μεσημέρι από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Να αρχίσουμε από το πιο σημαντικό. Για ακόμη μια χρονιά, η δεύτερη στη συνέχεια, αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως και πέρσι, Ανδρέα, έτσι και φέτος, για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συλλήψεις δημοσιογράφων, δικαστών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων στην Τουρκία και τα όσα συμβαίνουν στην γειτονική χώρα. Και για να περάσουμε στο Κυπριακό, το πιο σημαντικό, Ανδρέα, στην περσινή έκθεση γίνεται αναφορά σε δίκαιη συνολική και βιώσιμη λύση βασισμένη στη ΔΕΡΤΑ, δηλαδή στη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Στην φετινή έκθεση, η κυρία Πύρη μέχρι στιγμής καλεί τις δύο πλευρές να μπουν σε διαπραγματεύσεις και κάνει αναφορά μόνο σε λύση που να είναι δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη, αλλά δεν αναφέρεται στην ΔΕΡΤΑ. Αυτό κρατάμε ως το πιο σημαντικό από την φετινή έκθεση. Βεβαίως θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάπου εκεί θα υπάρξουν και παρεμβάσεις των Κύπριων βουλευτών για να μπουν κάποια πράγματα σε μία τάξη. Άρα απουσιάζει η αναφορά σε διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία από τη φετινή έκθεση της κυρίας Πύρη. Η συζήτηση πότε θα γίνει, Γιώργο? Η συζήτηση, Ανδρέα, θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αμέσως μετά θα πάει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πούμε, Ανδρέα, επίσης ότι σε θέματα ενέργειας μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να εμφανίζεται και ικανοποιημένη από τις αναφορές, αφού αναγνωρίζει πλήρως τα δικαιώματα για σύναψη διμερών σχέσεων και άλλων συμφωνιών για την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και καλεί την Τουρκία να εισέλθει σε μια ειρηνική διευθέτηση των όλων διαφορών που υπάρχουν στην περιοχή. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Σε περιμένουμε αύριο πίσω στη δουλειά και την εκπομπή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή